Έστω στο σύντομο χρόνο, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει, δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί ήδη και μπορούμε να μιλήσουμε με Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι μπορούμε, ναι, να μιλήσουμε, να πάμε με Κατερίνη, τηλεφωνικός. Εκεί μας περιμένει ένας παίκτης που έγινε πολύ αγαπητός στον κόσμο του Όφη, προερχόμενος από τον Άρη, είναι ο Μπάμπης ο Μουστακίδης. Α, μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Μουστακίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Γεια σου Μπάμπη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Παίξατε μαζί στον Άρη με τον Γιάννη Χατζηνικολάου, έτσι. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. 5 χρόνια, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 5-6 μπάμπι μαζί. Ξέρω, ναι. Ξέρω ότι και οι δυο σας, όταν παίζει ο Φιάρης, αισθανόσαστε λίγο περίεργα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει σίγουρα σεβασμός και εκτίμηση απέναντι και στις δύο ομάδες. Γιατί δεν μπορείς να ξεχάσεις όλα αυτά που πέρασες και σίγουρα δεν μπορείς να... Να το πω έτσι, όχι να προβάσεις, αλλά δεν μπορεί να μην είναι αμοιβαία η εκτίμηση αυτή και στον κόσμο που εισπράξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Από τότε που παίζαμε εμείς, οι αναμνήσεις παραμένουν, αλλά οι ομάδες συνεχίζουν. Και να είμαστε πάλι μπροστά σε ένα παιχνίδι οφιάρι. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι εκεί με τα μάτια της Βόρειας Ελλάδας, γιατί σίγουρα ξέρετε, ναι, το στρατόπεδο του Άρη και το τι γίνεται στον Άρη το ξέρετε καλύτερα εσείς τώρα που είσαστε πιο κοντά. Ναι, επειδή άκουσα και λίγο τον Γιάννη μου μιλούσε, είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες βρίσκονται περίπου, να το πω έτσι, στο ίδιο σημείο ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι σε καλό φεγγάρι, να το πω έτσι απλά. Σίγουρα είναι ένα κομβικό παιχνίδι στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Αυτό που ευελπιστώ και περιμένουμε όλοι είναι ότι θα δούμε ένα θεαματικό παιχνίδι γρήγορο, γιατί και οι δύο ομάδες με στα ψηφιδικά, όπως είπε ο Γιάννης, έχουν την ικανότητα να δώσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Πιστεύω τα πάντα θα κρυθούν στις αδυναμίες που έχουν και οι δύο ομάδες μεσαμυντικά, στα κάποια επιμέρους λάθη ατομικά, ίσως πιο τυχερός και σίγουρα πιο αποτελεσματικός, θα πάρει το παιχνίδι. Αν το παιχνίδι τη λύση έτσι που να πάρει ο καθένας από ένα βαθμό, πιστεύω περισσότερο ικανοποιημένο θα αφήσει τον Άρη και λιγότερο τον Όφη. Σίγουρα, αν θα γίνει αυτό. Σίγουρα θα είχαμε την δυνατότητα να πούμε περισσότερα, Λευτέρια. Βέβαια, θέλω να τον ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μουστακίδη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε αύριο να γίνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι.